Ο δε καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Θα ακούσουμε, αγαπητοί αδελφοί, αύριο στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Είναι από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 5ο κεφάλαιο. 22ο στίχος και φτάνει μέχρι το 6ο κεφάλαιο τον 2ο στίχο το ανάγνωσμα το αποστολικό της αυριανής εορτής. Προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για τα έργα της σαρκός στον 19ο στίχο του 5ου κεφαλαίου της προς Γαλάτας πάντοτε επιστολής και έλεγε «Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός». Άτινα εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλκεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, αίρις, ζήλη, θυμή, ερηθείε, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Απρολέγω ημίν καθώς και προείπων, ότι οι τατι αυτά πράσοντες, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Μιλάει για τα έργα της σαρκός και αυτά είναι τα έργα, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, της σαρκικής και γεώδους, της γήινης δηλαδή, της χωματένιας και διεφθαρμένης προαιρέσεως του ανθρώπου. Και αυτά είναι η πορνεία, η μοιχεία, η ακαθαρσία, η ασέλγεια και όλα τα οποία απαριθμεί στη συνέχεια. Ιδωλολατρεία, φαρμακεία, ενασχόληση με τη μαγεία, έχθρες, αίρις, ζήλη, ζηλοφθονίες, θυμή, διχοστασίες, αιρέσεις και λοιπά, φθόνη και φόνη και όλα τα υπόλοιπα που απαριθμεί ο Απόστολος. Και στη συνέχεια αντιπαραθέτει και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος και λέγει τα μεν πονηρά έργα γεννιόνται από μόνους εμάς τους ανθρώπους, δηλαδή από μόνη την κακετρεχή μας γνώμη και προαίρεση. Δεν είναι στη φύση μας, δεν είναι προϊόντα της ανθρώπινης φύσεως τα κακά έργα, τα πονηρά έργα, αλλά της κακής γνώμης και προαιρέσεώς μας, όπως λέει πάλι ο Άγιος, της αρχικής και αγιώδους και διεφθαρμένης προαίρεσης του ανθρώπου. Γι' αυτό και τα ονόμασε ο Απόστολος έργα της σαρκός και μάλιστα η ονομασία έργα έχει και αυτή σημασία. Τα ονομάζει έργα γιατί έχουν δυσκολία και βάρος εις το να γίνουν. Δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτά τα έργα της σαρκός, τα πονηρά, τα κακά έργα. Είναι δύσκολο να γίνουν. Ενώ τα καλά έργα και οι αρετές από την άλλη πλευρά δεν γίνονται μόνο από εμάς όπως γίνονται τα πονηρά έργα, αλλά για να κατορθωθούν, για να επιτευχθούν χρειάζεται και η Θεία Χάρις, η Θεία Βοήθεια, η Θεία Συνεργία. Γι' αυτό και τα ονομάζει ο Απόστολος καρπό του Αγίου Πνεύματος. Καθότι από λόγο μας μεν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, καταβάλλεται και φυτεύεται ο σπόρος των αρετών, ο οποίος είναι η καλή μας γνώμη και προαίρεσης, ενώ τα υπόλοιπα είναι έργο της δυνάμειος του Θεού, το να γίνουν αυτά καρπός και να τελεσφορήσουν. Γιατί για να φτάσει κανείς από το σπόρο μέχρι τον καρπό, χρειάζεται πολλή εργασία και αυτό είναι το έργο του Θεού, η συνεισφορά της Θείας Χάριτος. Ο άνθρωπος καταθέτει, φυτεύει τον σπόρο, την καλή του προαίρεση, την καλή του γνώμη και ο Θεός μετά με τη Θεία του Χάρη αυτό το φυτό, αυτόν τον σπόρο τον κάνει να γίνει καρπός. Και μάλιστα όχι μόνο το τέλος των αρετών και των αγαθών έργων, αλλά και η αρχή των έργων
Λέει στην υποσημείωση που έχει ο Άγιος Νικόδημος, και η αρχή των καλών έργων προέρχεται από τη Θεία Χάρη. Όλα τελικά είναι από τον Θεόν, και το θέλειν και το ενεργήν. Ο Θεός γαρεστήν ο ενεργών, εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν. Τελικά ο άνθρωπος τι έχει, τι καταθέτει, την αρχική θέληση, την αρχική αυτή εκλογή, την προαίρεση, την καλή γνώμη και προαίρεση. Και ο Θεός μετά μας δίνει και την τέλεια θέληση να προχωρήσουμε εις την κατόρθωση του καλού και αγαθού, και μας δίνει και ό,τι άλλο χρειάζεται για να φτάσουμε από την καλή προαίρεση που εμείς καταβάλουμε στον καρπό που είναι δικός του, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λέγει δε και ο Θεοδόρητος στην ερμηνεία αυτού του ρητού ότι «Η του σώματος είναι εκείνα μόνο, τα ανωτέρω δηλαδή πάθη, έδι διχθήνε και τα της ψυχής έργα, αλ ούτε έθηκεν». Δηλαδή, εάν ήταν μόνο έργα του σώματος, αυτά που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος και λέγει «φανερά εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί μοιχεία, πορνεία κλπ.», αυτά δεν είναι έργα μόνο του σώματος. Γιατί αν ήταν μόνο του σώματος, θα έπρεπε στη συνέχεια να απαριθμίσει και τα έργα της ψυχής. Όμως, λέγει, είναι έργα της σαρκός. Και όταν λέγει σάρκα, εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Δηλαδή, της ψυχής επί ταχύρω ροπήν, το να προχωρήσει η ψυχή προς τα κάτω, προς τα χειρότερα, να νεύσει προς τη γη, προς το χώμα. Όταν η ψυχή κλείνει προς τα εκεί, αντί να πάγει προς τον Θεό, όπως είναι ο προορισμός της, το φυσικό της, το πρόγραμμα που έχει από τον Θεό, τότε πράττει τα έργα της σαρκός. Τότε γίνεται σαρκική, σαρκοποιείται, γίνεται γεώδης, γίνεται διαστραμμένη η ψυχή. Και σε αντιπαράθεση με αυτά τα έργα της σαρκός, ο Απόστολος μας παρουσιάζει στη συνέχεια τα έργα του Πνεύματος, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τον καρπό της Θείας Χάρης, διά τη τούτο και καρπό του Πνεύματος, την αγάπη και τη χαράν και τα λοιπά προσυγόρευσεν. Εκείνου γάρ τη ψυχή συνεργούντος, τούτον έκαστον κατορθούτε. Όταν ο άνθρωπος συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη, τότε εύκολα κατορθώνει το έργο, επιτυχάνεται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως η ψυχή νεύσει προς τη γη, προς το χώμα, τότε σαρκοποιείται και ο άνθρωπος κάνει τα έργα της σαρκός και δεν μπορεί να επιτύχει τον καρπό του Πνεύματος, ο οποίος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία και τα λοιπά που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Τα πονηρά λοιπόν έργα είναι μόνο από εμάς, ενώ τα καλά έργα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος όμως απαιτεί και τη δική μας συνεισφορά, τη δική μας καλή προαίρεση, τη δική μας καλή γνώμη, που είναι ο σπόρος των καλών έργων. Βάζει πρώτα ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, την ρίζα όλων των αγαθών και αρετών, την αγάπη. Και λέγει ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη και έπειτα χαρά, γιατί εκείνος που αγαπά πάντοτε χαίρει, πάντοτε είναι χαρούμενος, όχι μόνο όταν ευεργετείται από τον αδελφό του, αλλά και όταν κακοποιείται από αυτόν. Διότι με το μέσο της αγάπης νομίζει μεν θεωρεί ως ευεργέτη του εκείνο που τον κακοποιεί. Χαίρει δε εις τον Θεόν, επειδή για τον Θεόν τα κάνει όλα και τα υπομένει, και γι' αυτό εφραίνεται με την αγαθή συνείδηση που έχει. Όποιος πάλι έχει την αγάπη και τη χαρά, αυτός ειρηνεύει κατά την ψυχή και την καρδία, γιατί ούτε από τους λογισμούς ταράσεται εσωτερικά, ούτε από τους ανθρώπους ή τους δαίμονες πειράζεται εξωτερικά, γιατί έχει αυτή την αγάπη και την χαρά. Και αν τύχει να εχθρεύεται τεινά εκείνος που έχει την αγάπη και τη χαρά, δεν εχθρεύεται τον άνθρωπο, αλλά την κακία του ανθρώπου,
τον άνθρωπο τον αγαπά ως αδελφό του και για το συμφέρον του το δείχνει πως έχει έχθρα με αυτόν, έτσι ώστε με την φαινομενική έχθρα του να τον κάνει να διορθωθεί. Γι' αυτό λέει και ο Θεός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ρητό αυτό του Αποστόλου Παύλου, «Όραμη λέξιος ακρίβειαν και διδασκαλίας ακολουθίαν». Πρόσεξε, λέει, την ακρίβεια της λέξεως και την ακολουθία της διδασκαλίας, δηλαδή τη συνέπεια που έχει στην ομιλία του και στη διδασκαλία του και στις νοθεσίες του ο Απόστολος Παύλος. Προέταξε την αγάπη και τότε τον εξής εμνημόνευσε. Δηλαδή τα βάζει όλα με τη σωστή ακολουθία, με τη σωστή σειρά και με πολύ μεγάλη ακρίβεια εκφράζεται. Πρώτα απ' όλα βάζει την αγάπη και στη συνέχεια μνημονεύει τα υπόλοιπα. Έβαλε την ρίζα, λέει ο Ιεροσύστομος, και τότε έδειξε τον καρπό. Έβαλε το θεμέλιο και στη συνέχεια παρουσίασε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και στη συνέχεια ήρθε στους ποταμούς. Ουδέγαρ ή της χαράς πρώτερον επισελθήν υπόθεσης δύναται, αν μη της αγάπης η ρίζα φανεί. Δεν μπορεί, λέει, να μπει πρώτα να φανερωθεί η χαρά, να υπάρξει η χαρά, ή αν προηγουμένως δεν υπάρξει η ρίζα της, που είναι η αγάπη. Ουδέ το της ειρήνης περιπλακίνε καλό δυνάμεθα, αν μη πρώτερον οικία τα του πλησίων άπαντα λογισόμεθα. Ούτε μπορούμε, λέει, να φτάσουμε στο καλό της ειρήνης, ή αν προηγουμένως δεν θεωρήσουμε ως δικά μας, αν δεν κάνουμε δικά μας, όλα τα του πλησίων, δηλαδή και το πόνο και τη χαρά του άλλου, να το θεωρούμε πόνο και χαρά δική μας. Και γάρος ρίζα μερίως της αρετής τους κλάδους αναδίδωση, και ως πηγή πολλά τείχθη τα νάματα, και ως μήτυρ ίσο των εαυτής κόλπων πυρισφύγγει τους εις αυτήν καταφεύγοντας. Είναι η αγάπη ρίζα και μητέρα και πηγή όλων των αγαθών. Ως ρίζα μας δίνει τους μύριους κλάδους όλων των αρετών. Ως πηγή μας δίνει πολλά τα νάματα, τα ζωγόνα ύδατα. Και ως μητέρα στους κόλπους της περισφύγει όλους που καταφεύγουν σε αυτή. Γι' αυτό και ο σοφός ψελός είπε στους περιαρετής και κακίας Ιάμβους, «Έγωγε πηγή και περιραίω κύκλο, τα σγαραπάσας αρετάς σφίγγω κύκλο. Εγώ η αγάπη δηλαδή είμαι η πηγή και περισφύγγω όλες τις άλλες αρετές». Γι' αυτό και μερικοί ετυμολογούν την αγάπη και λέγουν ότι η ετυμολογία της λέξης αγάπη είναι από το ρήμα άγω, που σημαίνει εξουσιάζω ή και φέρω μέσα μου όλες τις αρετές. Ο καρπός λοιπόν του πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Σε τι διαφέρει η μακροθυμία από την πραότητα? Ο μακρόθυμος είναι πολύς εμφρονήσει, όπως λέγει στις παροιμίες. Και έτσι διαφέρει η μακροθυμία από την πραότητα. Επειδή όταν κανείς είναι μακρόθυμος, δεν δίνει γλίγορα, δεν βιάζεται να δώσει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνον που σφάλει και το επιτίθεται, αλλά με αργοπορία και πολυχρονιότητα, και έπειτα από πολύ χρόνο δίνει τη δέουσα τιμωρία σε αυτόν που τον βλάπτει. Ο πράος όμως συγχωρεί και τελείως το σφάλμα που του κάνουν. Ο μακρόθυμος αργεί να τιμωρήσει αυτόν που του σφάλει, ο πράος συγχωρεί τελείως το σφάλμα που του κάνουν. Όπως ο Μωυσής, για να συγχωρήσει τελείως το σφάλμα και την κατηγορία που έκανε εναντίον του η αδελφή του, ο Αρών και η Μαριάμ,
Γι' αυτό και ονομάστηκε πραότερος από όλους τους ανθρώπους της γης, επειδή ακριβώς δεν ετιμώρησε τους αδελφούς του, οι οποίοι τον κακολόγησαν και τον κατηγόρησαν, όπως λέγει η Αγία Γραφή, αλλά τον συγχώρεσε. Λέγει στους αριθμούς, και ελάλησε Μαριάμ και Αχαρών, κατά Μωυσή, ένε και της γυναικός της Αιθιοποίησης, γυνέλαβε Μωυσής, ότι γυναίκα Αιθιώπης ανέλαβε, και είπαν, μη Μωυσή μόνο λελάλη και Κύριος, ουχή και ημίν ελάλησε, και ήκουσε Κύριος. Και ο άνθρωπος Μωυσής, πραείς σφόδρα, παραπάντα στους ανθρώπους, τους όντας επί της γης. Δηλαδή, μίλησαν εναντίον του Μωυσή η Μαριάμ και ο Αρών, επειδή έλαβε γυναίκα Αιθιώπισσα. Και ακόμα είπαν, μόνο στο Μωυσή μίλησε ο Θεός, δεν μίλησε και σε εμάς. Και ο Κύριος άκουσε, αλλά ο άνθρωπος Μωυσής δεν εταράχθη, ούτε θύμωσε, ούτε θέλησε να τους τιμωρήσει. Και αυτό και ονομάστηκε και αναδείχθηκε πραείς σφόδρα, παραπάντα στους ανθρώπους, τους όντες επί της γης. Η Χριστώτης είναι καθολικότερα από την αγαθοσύνη. Μας λέγει για αυτούς τους καρπούς, τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ποια η διαφορά της Χριστότητος από την αγαθοσύνη? Η Χριστότητα είναι καθολικότερη, είναι ευρύτερη έννοια από την αγαθοσύνη. Καθότι η μεν Χριστώτης του Κυρίου είναι απλωμένη σε όλους. Κατά τον ψαλμό εδώ που λέγει στον 144ο ψαλμό, Χριστός Κύριος τη σύμβαση. Είναι καλός ο Κύριος σε όλους. Η Χριστότης αγκαλιάζει όλους, και τους καλούς και τους κακούς. Η δε αγαθοσύνη του Κυρίου μόνος τους αξίους ευεργετεί, κατά το αγάθινο Κύριε της αγαθής, που λέγει στον 124ο ψαλμό. Και έτσι ερμηνεύει και ο Μέγας Βασίλειος τη Χριστότητα και την αγαθοσύνη στον 14ο κατεπιτομήν όρο του, αφού και ο Θεοφύλακτος εδανίστη αυτή την ερμηνεία και λέγει «Πλατητέραν είμαι είναι τη Χριστότητα εις εργασίαν των οπωσδηποτούν επιδεωμένων ταύτης, συνηγμένη δε την αγαθοσύνη και της δικαιοσύνης λόγης εν τες ευεργεσίες συγχρωμένην». Η Χριστότητα απλώνεται σε όλους, ενώ η αγαθοσύνη επικεντρώνεται στους αξίους και ευεργετεί ο Θεός τους αξίους να ευεργετηθούν. Πίστη, επίσης, την έχει και αυτήν ως στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος και εννοεί με αυτήν όχι την απλή και ψηλή πίστη, την σκέτη πίστη την εξακοής, αλλά την θεωρητική, η οποία και ονομάζεται ενυπόστατος και είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος, η οποία μετατοπίζει τα βουνά, όπως είπε ο Κύριος, και πιστεύει αδίστακτα αυτός που την έχει, ότι αυτά που είναι αδύνατα για τους ανθρώπους, είναι δυνατά για τον Θεό. Ύστερα δε από όλα, ευάλθη η εγκράτεια, ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά κλπ. Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Τελευταία η εγκράτεια. Και τι είναι η εγκράτεια? Όχι μόνο η αποχή από τα ειδονικά βρώματα και πόματα, από τα φαγητά και τα ποτά τα οποία φέρνουν οι ειδονοί, αλλά και από κάθε άλλο πονηρό λόγο και έργο και πράγμα. Ο Μέγας Βασίλειος ορίζει ως εξής την εγκράτεια. Εγκρατείας δε ο κάλλιστος όρος και κανόν ούτως έστω. Το μήτε προς τρυφήν, μήτε προς κακοπάθειαν της αρκός βλέπειν, αλλά φεύγειν εν εκατέρω την αμετρίαν. Όρος της εγκρατείας, δηλαδή κανόνας ασφαλής
και ορθός που αφορά στην εγκράτεια και κανόνας σωστός είναι αυτός. Ούτε προς την τρυφή, προς την απόλαυση, προς την καλοπέραση, προς τη σπατάλη, στο καλό πιασμα της σάρκας, αλλά ούτε και προς την κακοπάθεια της σάρκας να αποβλέπουμε, αλλά να αποφεύγουμε και στο ένα και στο άλλο την αμετρία. Και την αμετρία στην τρυφή και την αμετρία στην κακοπάθεια. Ίνα, μήτερ πολυσαρκούσα ταράσιτε, μήτεν ως όδης γενωμένη, αδυνατή προς την των εντολών εργασίων. Έτσι ώστε η σάρκα, το σώμα, ούτε να γίνεται πολύ σαρκό και έτσι να ταράσετε και να εξεγείρεται, ούτε πάλι να γίνεται νοσόδες, νοσηρό, αρρωστιάρικο και αναδυνατή προς την κατόρθωση των θείων εντολών. Ή σιγάρ εξεκατέρων η βλάβη, τι ψυχή προσγίνεται, γιατί και στις δύο περιπτώσεις εξίσου η ψυχή βλάπτεται, είτε πολυσαρκεί το σώμα, είτε κακοπαθεί υπερβολικά και αδυνατίζει. Βλέπετε, αγαπητέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πως ο Απόστολος εδώ έβαλε τους καρπούς του τους του πνεύματος τον ένα κατόπιν του άλλου, επειδή και οι αρετές κρέμονται η μία από την άλλη. Γι' αυτό είπε και ο Άγιος Μέγας Γρηγόριος Νήσις, «Φασί δε και οι τατιάφτα εξιτακώτες, μη απεσχίστε τα σαρετάς αλλήλων. Μη δε δυνατόν είναι μη άστινος αρετής, κατά τον ακριβή περιδράξαστε λόγων, των μη και των λοιπών εφαψάμενων, αλ ο αν παραγέννητε μία των αρετών, αναγκαίως επακολουθήν και τας λοιπάς». Λέγουν, λέγει, αυτοί που έχουν εξετάσει τα σχετικά, λέει ο Μέγας Γρηγόριος Νήσις, ότι οι αρετές δεν είναι χωρισμένες, αποσχισμένες η μία από την άλλη. Ούτε είναι δυνατόν να έχουμε μία μόνο αρετή, χωρίς να έχουμε και τις υπόλοιπες. Αλλά όταν παρουσιαστεί μία αρετή, αναγκαστικά ακολουθούν και οι υπόλοιπες. Λέγει και ο Μέγας Μακάριος, «Γινώσκεται, αγαπητοί, ότι αλλήλων εκδέδονται πάση αρετέ, ως περιγάρ της πνευματικής άλυσης, μία της μιας ήρτηται». Πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί, ότι οι αρετές είναι δεμένες η μία με την άλλη. Και όπως μια πνευματική αλυσίδα, η μία εξαρτάται από την άλλη. Η ευχή από της αγάπης, η αγάπη από της χαράς, η χαρά από της πραότητος, η πραότητα από τη ταπεινώσεως, η ταπείνωση από τη διακονία, η διακονία από τη ελπίδα, η ελπίδα από τη πίστεως, η πίστη από τη υπακοή, η υπακοή από τη απλότητα. Η μία αρετή εξαρτάται από την άλλη. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να εξασκούμε όσο το δυνατόν τελειότερα τις αρετές και αν κανείς καταρθώνει σωστά μία αρετή, έχει συνάμα και τις άλλες οι οποίες είναι δεμένες με αυτήν και έτσι προχωρά και εκπληρώνει όλες τις εντολές καλλιεργώντας τις αρετές. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να έχουμε αυτόν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είχαν οι Άγιοι, που είχε ο Άγιος Σάββας που εορτάζουμε αύριο, έτσι ώστε και εμείς να αξιωθούμε να έχουμε τη Βασιλεία του Θεού. Όπως λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος, αυτοί που έχουν τον καρπό του Πνεύματος κατά τον Τιούτον ουκέστην όμως. Δηλαδή, τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος, ότι η ψυχή εκείνη η οποία θα αποκτήσει αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, αυτή πλέον δεν χρειάζεται τις νουθεσίες από τον νόμο, επειδή έγινε υψηλότερα από τον νόμο. Όπως και τα άλογα εκείνα που είναι από τη φύση τους ταχύτατα στον δρόμο, αυτά δεν χρειάζονται να τα κεντρίζει κανείς και να τα δέρνει για να περπατούν. Γιατί το λέγει όμως αυτό? Όχι γιατί θέλει να καταφρονήσει τον νόμο ως πονηρό, να τον διαβάλει, αλλά να τον
παρουσιάσει ως κατώτερο από την φιλοσοφία και τις αρετές που χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι σύμφωνο αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος με εκείνο που λέγει στην πρώτη προς Τιμόθεο, Τιμόθεον επιστολή του, «Δικαίω νόμος ουκείται». Και εδώ πάλι λέει «κατά των τιούτων ουκέστη νόμος». «Περιτός γαρεστήν ο νόμος, της κατορθούσει την αρετήν», κατά τον Θεοδόρητον. Και έτσι δεν χρειάζεται η νοθεσία του νόμου σε αυτόν ο οποίος έχει φτάσει να αποκτήσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, τηρώντας τις Άγιες Εντολές και νεκρώνοντας το γεώδες και σαρκικό φρόνημα, ας αγωνιστούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές, να καταβάλουμε την καλή προαίρεσή μας και συνεργαζόμενοι με τη Θεία Χάρη να αποκτήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και έτσι να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό ημωδόξα πάντοτε, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.